Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τον αγώνα των Ελλήνων επαναστατών στην Πελοπόννησο και τη στερεά Ελλάδα. Μία σειρά από νίκες των Ελλήνων επέτρεψε στην επανάσταση να θεριέψει. Το 1823 θα δει μόνο μικρές αψημαχίες, κυρίως στη στερεά Ελλάδα, καθώς πλέον το κάστρο της Πάτρας, η Μεθόνη και η Κορώνη είναι τα τελευταία σημεία Οθωμανικής αντίστασης. Το ίδιο έτος, η Αγγλία παραχωρεί το πρώτο δάνειο στην ανεξάρτητη Ελλάδα, αναγνωρίζοντας έτσι την υπόστασή της. Μαζί όμως με το δάνειο ξεκινάει και ο φαρμακερός εμφύλιος. Πρώην συναγωνιστές μετατρέπονται σε άσπονδους εχθρούς και η πατρίδα χάνει πολλά γενναία παλικάρια. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ II, απογοητευμένος από την ανικανότητα του Οθωμανικού στρατού να καταστήλει την Επανάσταση, ζητάει τη βοήθεια του Αιγύπτιου Μοχάμετ Άλι, προσφέροντας σε αντάλλαγμα την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Την εκτρατεία αναλαμβάνει ο γιος του Ιμπραήμ, με έναν στρατό άρτια εκπαιδευμένο από Γάλλους αξιωματικούς και εφοδιασμένο με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό της εποχής, ο Ιμπραήμ καταστρώνει ένα σχέδιο κοινής δράσης με τον Οθωμανικό στόλο, καταστολή των νησιών, περικύκλωση της Πελοποννήσου και στραγγαλισμό της Επανάστασης. Τα τέλη του Μαΐου του 1824 και μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ο Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν πνίγει την Επανάσταση, πρώτα στην Κρήτη και ύστερα στην Κάσου, ενώ ο Οθωμανικός στόλος καταστρέφει τα ψαρά στις 21 Ιουνίου του 1824. Μπροστά στον τεράστιο αυτό κίνδυνο, οι Έλληνες συμφιλιώνονται, έστω και προσωρινά. Οι αντικυβερνητικοί παραδίδονται και η κυβέρνηση δίνει γενική αμνηστία. Ο ελληνικός στόλος, αποτελούμενος από ιδραίικα, σπετσιώτικα και λίγα ψαριανά πλοία, με αρχηγό τον Μιαούλη σπέβδει στα παράλια της Μικράς Ασίας και σταματάει τον Οθωμανικό στόλο ανάμεσα στην Ικαρία και τη Σάμο. Οι Οθωμανοί για δεύτερη φορά προσπαθούν να αποβιβαστούν στη Σάμο, αλλά ο ελληνικός στόλος με τη βοήθεια των παράκτιων κανονιών τους σταματάει ξανά. Μετά και από τη δεύτερη αυτή ήττα, ο τουρκικός στόλος ναυλοχεί στην Κο, περιμένοντας τον στόλο των Αιγυπτίων. Πράγματι, στα μέσα Αυγούστου καταφθάνουν και οι Αιγύπτιοι με επικεφαλής τον ίδιο τον Ιμπραήμ και τον Οθωμανό ναύαρχο Ισμαήλ Γιβραλτάρ. Ο ελληνικός στόλος αρχικά ναυλοχεί γύρω από τη Λέρο, την Πάτμο και τη Λιψό, αλλά μια σφοδρή καταιγίδα θα τους αναγκάσει να βρουν καταφύγιο στον κόλπο του Γέροντα, στη θέση του αρχαίου Πανιόνιου. Νωρίς την 29η Αυγούστου, τα ανιχνευτικά πλοία του Μιαούλη εντόπισαν τον κοινό τουρκο-αιγυπτιακό στόλο να κατευθύνεται προς σύγκρουση και σπέδουν αμέσως να μεταφέρουν τα νέα. Ο ελληνικός στόλος αριθμεί σύνολο 70 καράβια. Από αυτά, 30 είναι μπρίκια, 30 ημιολίες και περίπου 10 πυρπολικά, σύνολο 5.000 άντρες και 800 πυροβόλα. Ο Μιαούλης, ο Σαχτούρης, ο Τομπάζης και ο Παπανικολής βρίσκονται με 20 από τα πλοία αυτά αγκυροβολημένα στον κόλπο του Γέροντα. Τα αριστερά της διάταξης, ανάμεσα στα νησιά Λιψό και Φαρμακονήσι, βρίσκονται τα υπόλοιπα 50 σκάφη, υπό τους Αποστόλη, Πιπίνο, Ματρόζο και Νικόδημο. Την αντίπαλη πλευρά, ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος αριθμεί σύνολο 100 πλοία. Από αυτά, ένα είναι δίκροτο, 25 φρεγάτες, 25 κορβέτες, 25 μπρίκια και 25 ημιολίες. Ο Οθωμανικός στόλος είναι πολύ καλύτερα εξοπλισμένος, με ένα σύνολο από 2.500 πυροβόλα. Τον στόλο συνοδεύουν και περίπου 200 με 300 μεταγωγικά, με 8.000 στρατό έτοιμο για αποβίβαση. Ο Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ απαρτίζει το δεξί μέρος της παράταξης, ενώ στα αριστερά βρίσκεται ο Οθωμανικός στόλος υπό τον Χοσρέφ. Καθώς ο κοινός στόλος Οθωμανών Αιγυπτίων περνάει το στενό της Καλύμνου, εντοπίζει την απομονωμένη μοίρα του Μιαούλη που προσπαθεί κόντρα στον άνεμο να βγει από τον κόλπο του Γέροντα και να ενωθεί με τον υπόλοιπο στρατό. Ο Ισμαήλ Γιβραλτάρ αδρά την ευκαιρία και δίνει εντολή για εφόρμηση στην απομονωμένη ελληνική μοίρα, ενώ ο Οθωμανικός στόλος αναλαμβάνει να απασχολήσει το ελληνικό αριστερό σκέλος. Ο Μιαούλης κατεβάζει απεγνωσμένα λέμβους για να ρημουλκίσουν τα καράβια, ενώ οι Έλληνες καπετάνοι στα αριστερά, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση, κινούνται για να συναντήσουν τον Μιαούλη. Ταυτόχρονα, ο Παπανικολής με αυτοθυσία ορμάει με το πυρπολικό του ενάντια στον αντίπαλο στόλο.
πλένοντας μέσα σε έναν καταιγισμό πυρών, πότε εναντίον της μίας φρεγάτας και πότε εναντίον της άλλης, σκορπάει τρόμο και αναγκάζει τα εχθρικά πλοία να αλλάξουν διεύθυνση. Το πυρπολικό, διάτριτο πια από βλήματα, έμεινε στο τέλος ακυβέρνητο, και έτσι ο Παπα-Νικολής αναγκάζεται να το κάψει και να διαφύγει με λέμβο. Ο Ματρόζος και ο Πιπίνος ρυψοκινδυνεύουν και αυτή τη ζωή τους με τα πυρπολικά τους στα αριστερά της παράταξης, χωρίς όμως να καταφέρουν την ανατίναξη κάποιου πλοίου. Πλέον έχει φτάσει μεσημέρι και ξαφνικά αλλάζει η φορά του ανέμου. Χάρη στις θυσίες των πυρπολικών που κέρδισαν πολύτιμο χρόνο, οι διαχωρισμένες ελληνικές μοίρες τελικά ενώνονται και αρχίζει η συμπλοκή με τα κανόνια από μικρή απόσταση. Η μάχη μένεται σκληρή. 2.000 κανόνια χτυπάνε ασταμάτητα, δημιουργώντας μια τρομακτική ατμόσφαιρα. Ο Ιμπραήμ διατάζει το στόλο του να διασπάσει τις ελληνικές θέσεις. Στις 4 το μεσημέρι όμως αλλάζει ξανά η φορά του ανέμου, ευνοώντας αυτή τη φορά τους Έλληνες, που εφορμούν ανάμεσα στον εχθρικό στόλο. Ανάκατα πλέον τα πλοία των δύο στόλων μάχονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, τα πυρπολικά εκμεταλλεύονται το χαώδες σκηνικό και αναλαμβάνουν πρωτοβουλία. Ο Βατικιώτης και ο Θεοχάρης ανατινάζουν μια τινησιακή φρεγάτα, ενώ ο Μουσούς, ο Νικόδημος και ο Παπαντονίου πυρπολούν άλλα σκάφη. Οι εκρήξεις από τις μπαρουταποθήκες ταράζουν τους στόλους. Καθώς αρχίζει να σκοτεινιάζει, ο Χοσρέφ αναγκάζεται να διατάξει υποχώρηση και τον ακολουθεί και ο Ιμπραήμ με σβηστά τα φώτα στην αβαρχίδα του, ώστε να περάσει απαρατήρητος και να γλιτώσει. Η διαρκής επιφυλακή του ελληνικού στόλου τις επόμενες μέρες απέτρεψε κάθε προσπάθεια για απόβαση στη Σάμο, αλλά προκάλεσε και πολλές απώλειες στον στόλο των Οθωμανών και Αιγυπτίων. Με περίπου 30 βυθισμένα πλοία, ο Χοσρέφ επέστρεψε στα Δαρδανέλια, ενώ ο Ιμπραήμ αναγκάστηκε να γυρίσει στην Κρήτη, όπου θα χρειαστεί άλλους 6 μήνες μέχρι να συνέλθει. Παρά την αποτυχία στον κόλπο του Γέροντα όμως, ο Ιμπραήμ σχεδίαζε ήδη ως επόμενο βήμα την απόβαση στην Πελοπόννησο, και αυτή τη φορά δεν θα τον εμπόδιζε κανείς. Το κανάλι μας θα καλύψει όλες τις σημαντικές μάχες της Επανάστασης του 21. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και πατήστε εγγραφή. Είμαστε η Historia Graecia και θα τα πούμε την επόμενη φορά.